Έχει περάσει ένας μήνας, τα σχολεία θα έπρεπε να δουλεύουν με πλήρη ρυθμό, αλλά τα κενά είναι ακόμα πάρα πολλά. Βασικά είναι πολλά κενά σε ειδικότητες. Δεν έχουν επανδρωθεί τα σχολεία ΑΕΠ. Τα ολοήμερα υπολειτουργούν, με ώρες που περισσεύουν, προσπαθούν να μπαλώσουν τα κενά. Καλούμε τον Υπουργό για μια φορά ακόμα να κάνει μόνιμους διορισμούς τώρα. Ο ίδιος παραδέχεται ότι 10.000 διορισμοί πρέπει να γίνουν. Αλλά πρέπει να ρωτήσει την Τρόικα, το ΔΝΤΟΥ και προφανώς δεν επιτρέπονται διορισμοί με βάση τα μεσοπρόθεσμα. Τα σχολεία λοιπόν δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς μόνιμους δασκάλους, ούτε με εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Γιατί πιο πολλοί συνάδελφοί μας, προκειμένου να μην υπάρχουν κενά στα σχολεία, να καλύπτονται μάλλον τα κενά, γιατί υπάρχουν κενά, πηγαίνουν και σε τρία, σε τέσσερα και σε πέντε σχολεία. Και ειδικότητες και δάσκαλοι. Τα σχολεία χρειάζονται για να λειτουργήσουν εκτός από μόνιμους διορισμούς χρήματα. Θα έρθει χειμώνας. Πετρέλαιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και τίποτα άλλο. Όταν χαλάει κάτι σε ένα σχολείο πια, δεν μπορεί να φτιαχτεί. Τα σχολεία για να λειτουργήσουν θέλουν παιδαγωγική ελευθερία, την οποία δεν πρόκειται να την, δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί με αυτό που προσπαθούν να περάσουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου και την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αυτό που η κατεύθυνση που δίνουν είναι φόβος, σκύψιμο το κεφάλι και δουλεύουμε χωρίς να έχουμε άποψη. Αυτό σε ένα σχολείο, όπως καταλαβαίνετε, αν ισχύσει, περνάει στους μαθητές. Ο φόβος δηλαδή ξαπλώνεται, δεν είναι μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν κατεύθυνση η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να φροντίσει τους εκπαιδευτικούς όπως οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν τα σχολεία και αυτή τη στιγμή δουλεύουν τα σχολεία. Οφείλεται στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών, γιατί την αγαπάμε τη δουλειά μας και αγαπάμε και σεβόμαστε και τα χρήματα που μας δίνει η πολιτεία, αλλά και έχουμε έννοια τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως πριν ανοίξει η κάμερα είναι ότι ο Υπουργός είπε ότι είναι πολλές εκπαιδευτικές ώρες στα σχολεία και ότι πρέπει να περικοπούν κάποιες. Ναι. Πώς την κρίνετε αυτή την ιστορία? Δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν ισχύει και είναι αυτό που σας είπα. Ότι προσπαθεί με μπαλώματα να κλείσει τα κενά. Δεν κλείνονται έτσι τα κενά. Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλα τα ολοήμερα δεν έχουν δάσκαλο. Το ολοήμερο είναι ένας θεσμός που η κυβέρνηση λέει ότι τον υποστηρίζει και τον στηρίζει. Αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν το στηρίζει. Πάει για κλείσιμο το ολοήμερο. Και αυτό καταλαβαίνετε τι αντίκτυπο θα έχει στην εργαζόμενη οικογένεια. Όταν δεν έχει εκπαιδευτικούς, πώς θα λειτουργεί? Δηλαδή, είναι δυνατόν ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας να αναλάβει όλη την ευθύνη του ολοήμερου προγράμματος? Δεν είναι δυνατόν. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε δάσκαλος υπεύθυνος. Αυτόν τον δάσκαλο τον ανέβασε στην πρωινή βάρδια για να καλύψει κενά που υπάρχουν στα πρωινά τμήματα. Άρα, αυτό που λέει δεν ισχύουν, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια, από όσο ξέρω. Άλλο ένα που μας προβληματίζει είναι ότι δεν γίνονται διορισμοί νέων εκπαιδευτικών. Έτσι, αυτοί οι νέοι εκπαιδευτικοί, ναι, μεν θα έχουν την ακαδημαϊκή μόρφωση όταν με το καλό θα μπουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όμως τελικά δεν θα έχουν διδάξει σε σχολείο και δεν θα έχουν καθίσει δίπλα σε πιο έμπειρους δασκάλους, ώστε να ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν σε μία τάξη. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Η εκπαιδευτική, ναι, δεν έχει κάνει διορισμούς. Έχει κάνει 276 διορισμούς τα 4 τελευταία χρόνια. Αυτό δηλαδή, φέτος δεν έκανε ούτε αυτό λέω, ένα. Δεν παίρνει. Όμως αυτοί οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα σχολεία σήμερα, σας το είπα και πριν, είναι με ελαστική σχέση εργασίας. Είναι αναπληρωτές ΕΣΠΑ και αναπληρωτές. Οι πιο πολλοί είναι αναπληρωτές ΕΣΠΑ, που σημαίνει έχουν εμπειρία, τους έχει και τους πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει δουλέψει, υπάρχουν αναπληρωτές ΕΣΠΑ που είναι και 10 χρόνια και 13, ειδικά στην ειδική αγωγή. Υπάρχουν συνάδελφοί μας που δουλεύουν 13 χρόνια αναπληρωτές. Αυτό λέμε όταν λέμε ελαστικές σχέσεις εργασίας. Κάποτε δουλεύαμε 2-3 χρόνια, πηγαίναμε σε σκαπιές της Ελλάδας, αλλά μετά γυρίζαμε κοντά στην οικογένειά μας, κοντά στο σπίτι μας. Εμπειρία έχουν οι συνάδελφοι, ναι, και πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, αλλά δεν έχει μάθει το να δουλεύει σε ένα σχολείο μόνιμα, αυτό, το να χτίζει για την επόμενη χρονιά. Μπράβο, αυτό. Αυτό λέω τόσο. Ναι. Ότι δεν υπάρχει η εξειδίκευση του δασκάλου. Εγώ δηλαδή είχα την τύχη να έχω δασκάλους που ήταν έμπειροι στο ίδιο σχολείο, που είχαν φτιάξει
και την επόμενη χρονιά συνέχιζαν από εκεί που είχαν ξεκινήσει. Και το πιο βασικό, ο ίδιος ο άνθρωπος μας είχε 2-3 χρόνια ώστε να δένεται με τα παιδιά και να το νιώθουν πιο κοντά αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτό έχετε δίκιο, ναι, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Σε αυτό έχετε δίκιο. Ο δάσκαλος, γι' αυτό λέμε μόνιμος διορισμός. Κάθε τάξη πρέπει να έχει το δασκαλό της. Το δημοτικό δεν μπορεί να γίνει να γυμνασιοποιηθεί, δεν μπορεί να γίνει γυμνάσιο ανά μία ώρα κι άλλος εκπαιδευτικός. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Προκειμένου να καλυφθούν τα γενά, υπάρχουν ας πούμε ακόμα και τα πρωτάκια, μπορεί να μπουν μέσα να τους κάνουν μάθημα, μαθηματικά ειδικότητες. Στην Αθήνα ιδιαίτερα συμβαίνει πολύ έντονα. Είναι από τα πιο σοβαρά θέματα. Γι' αυτό λέμε όχι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Να εξυπηρετήσουμε την υπηρεσία, να δουλέψουμε σαν αναπληρωτές όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό που γίνεται σήμερα είναι το 1 πέμπτο των εκπαιδευτικών, μπορεί και περισσότερο, να είναι αναπληρωτές και αναπληρωτές ΕΣΠΑ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κάποτε τα σχολεία είχε ο καθένας την τάξη του και άνοιγαν στην ώρα τους. Δηλαδή, την όταν άνοιγαν τα σχολεία, είχε ο δάσκαλος είχε τάξη. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Και ο υπουργός. Είναι πολύ λαγιστατός ο υπουργός μας, είναι επικοινωνιακός, αλλά στα σχολεία δημιουργεί αναστάτωση με όλα αυτά που δηλώνει. Και αυτό που δήλωσε σήμερα αυτές τις μέρες ότι θα αλλάξει, έρχεται καινούργια μεταρρύθμιση για τα δημοτικά, υποψιαζόμαστε πλέον γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε δυστυχώς την εκπαιδευτική ηγεσία, γιατί δεν μας σέβεται και δεν θεωρεί ότι είμαστε αξιοπρεπείς άνθρωποι. Νομίζουμε ότι είναι ένα κόλπο για να μαζί με όλα τα άλλα επικοινωνιακά που έχει κάνει εδώ και έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο για να το πρόβλημα να μην βλέπουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα σχολεία είναι χωρίς δασκάλους, χωρίς λεφτά και με ελαστικές σχέσεις εργασίας δεν γίνεται σωστό μάθημα.